Λοιπόν, μιλήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και ανακοινώσαμε μία έκθεση φωτογραφίας που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Και πραγματοποιήθηκαν μάλιστα και τα εγγένεια στο χώρο της αρτηρίας της αναδρομικής έκθεσης φωτογραφίας του Fritz Berger που οργάνωσαν οι εκδόσεις Fagotto Books. Η έκθεση θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 30 του Ιούλη. Στο πρόγραμμα, μάλλον το πρόγραμμα περιλάμβανε και ομιλία της κυρίας Λίντας Παπαγαλάνη και μάλιστα προβλήθηκε για πρώτη φορά ένα φιλμ ντοκουμέντο στη Λευκάδα της δεκαετίας του 60, επίσης του Fritz Berger. Η κυρία Παπαγαλάνη είναι κοινωνική ανθρωπολόγος και νομίζω ότι η παρουσία της σήμερα στο απογευματινό μαγκαζίνο του Prisma 95,1 μας τιμά ιδιαίτερα. Καλό απόγευμα, κυρία Παπαγαλάνη. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές του Prismatos. Πρέπει να σας πω ότι είστε κοινωνική ανθρωπολόγος για τους ακροατές μας και βεβαίως διδάσκετε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ναι. Και έχετε ζήσει από πρώτο χέρι την δραστηριότητα της ομάδας Fritz Berger στην Νότια Λευκάδα. Ναι, την έχω ζήσει από πρώτο χέρι γιατί παράλληλα στα τελευταία χρόνια που η παρουσία της ομάδος του Fritz Berger ήταν στη Λευκάδα, εγώ ταυτόχρονα έκανα την ανθρωπολογική επιτόπια έρευνά μου, η οποία είχε διαρκέσει 3 χρόνια και γι' αυτό έχω και μία άποψη και κάποιες γνώσεις για όλο αυτό που έχει συμβεί. Θα θέλαμε να τις μοιραστούμε μερικές από αυτές. Και πραγματικά έτσι αγάπη για όλα αυτά. Γιατί από ό,τι ενημερώθηκα βεβαίως και από ό,τι είδαμε και στο φωτορεπορτάζ, δημιουργήθηκε συγκίνηση γιατί μέσα από αυτό το φωτογραφικό φακό και από την προσπάθεια του κύριου Berger αποτυπώνεται μια Λευκάδα μιας διαφορετικής εποχής. Συγκεκριμένα η φωτογραφική μηχανή του κατέγραφε τα στιγμιότυπα της ζωής των κατοίκων της νότιας κυρίως Λευκάδας. Έτσι δεν είναι, κυρία Παπαγαλάνη? Θέλω λίγο να μας πείτε κάποια χαρακτηριστικά ή να μας δώσετε βεβαίως και από την έρευνά σας κάποια χαρακτηριστικά όσον αφορά τις συνθήκες τότε του νησιού και που αποτυπώνονται μέσα στη φωτογραφική έκθεση. Κοιτάξτε, αυτή. Οι φωτογραφίες αυτές χρονικά κυκλοφορούν ανάμεσα στη δεκαετία του 1962-72. Mm-hmm. Καλύπτουν, όπως είπατε, τα χωριά της Νότιας Λευκάδας που ήταν τόσο φτωχά που ονομάζονταν Ηνωμένες Πολιτείες ηρωνικά, το Μανάση, τον Νικολή, τον Άγιο Βασίλη, αλλά βέβαια και με αρκετά κύριο και πρωτεύον κέντρο τον Άγιο Πέτρο, εξάπλωσαν την δραστηριότητά τους μετά και στο Κομιλιό και στα Χορτάδα, δηλαδή σε μια ακτίνα η οποία δεν έφευγε βέβαια από την Νότια Λευκάδα, αλλά κυρίως επικεντρωνόταν στα μικρά αυτά χωριά. Τώρα τι παρουσιάζει ο κύριος Berger είναι την καθημερινότητα, τη γη και τις εργασίες τους και βέβαια ξέρετε ότι είναι ένας πολύ μεγάλος φωτογράφος. Mm-hmm. Αλλά εκείνο που θέλω να το πω γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο στοιχείο του, δεν ξέρω αν αυτό ενδιαφέρει τους ακροατές σας, θέλω να να τονίσω και να υπογραμμίσω το χαρισματικό βλέμμα που μπορεί να έχει σαν φωτογράφος, γιατί μπορεί να αγγίζει κάθε φορά αυτό που είναι ουσιαστικό και πρωτεύον στο αντικείμενο που φωτογραφίζει. Μάλιστα. Κυρίως, βέβαια, έχει ένα ιδιαίτερο ταλέντο να φωτογραφίζει τα ανθρώπινα πρόσωπα και να τους δίνει ζωή με τις σκιάσεις στα μάτια των ανθρώπων, σχεδόν να μπορέσει να δίνει και να φυλακίζει τα συναισθήματά τους. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό και αποτυπώνεται. Αυτό είναι ιδιαίτερο του χαρακτηριστικό και πραγματικά οφείλεται όχι στην όποια επιδεξιότητα έχει σαν φωτογράφος, αλλά και στη μεγάλη γνώση και αγάπη που είχε για τους ανθρώπους αυτούς. Μάλιστα. Όπως βέβαια αναφέραμε ως προς στο χρόνο, οι φωτογραφίες αυτές θα μπορούσαν να είναι, να πούμε ότι είναι ένα μεγάλο χρονικό της δεκαετίας του 60. Mm-hmm. Είναι αυτή η εποχή που μετά τη λήξη των εχθροπραξιών οι άνθρωποι άρχισαν να θέλουν να ξαναφτιάξουν τη ζωή. Είναι η εποχή που αρχίζει μια πρόοδος η οποία κατέληξε το 80 που ήταν ένα απόγειο μιας γενικότερης προόδου της ζωής στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο. Μάλιστα. Η εποχή όμως αυτή που φωτογραφίζει ο κύριος Berger κρατάει ακόμα πολλά ίχνη των καταστροφών. Ερυπωμένα σπίτια, εγκαταλελειμμένη φύση,
πολύ άγονη ωφέλιμη γεωργική παραγωγή, με προβληματικές και αρχαϊκές συνθήκες εργασίας, χωρίς μηχανισμούς υποστήριξης. Και η ένδυα είναι κάτι τόσο πολύ προφανές στις ανθρώπινες φιγούρες. Μάλιστα. Που φωτογραφίζονται και καθρεφτίζεται στις κινήσεις, στα μάτια, κυρίως των παιδιών. Βέβαια αυτό θα είναι οι πρώτες εντυπώσεις κάποιου που πηγαίνει στην έκθεση και κάνει μια περιδιάβαση. Εάν κάτσει στην κάθε φωτογραφία και προσπαθήσει να πάρει κάτι από το μήνυμά της, τότε θα δει ήδη να αναδύεται στο βλέμμα τους και στις κινήσεις τους και στον τρόπο με τον οποίο έχουν φωτογραφηθεί σε συνευρές, σε κοινωνικές σε αγροτικές δουλειές, τις μικρές πινελιές μιας οικονομικής αναστήλωσης και οικιστικής αναστήλωσης. Αντιλαμβάνομαι, κύριε Παπαγαλάνη. Και αυτό καινούργια σπίτια, κάποιοι δρόμοι, η χαρά αρχίζει και εκφράζεται, τα συναισθήματα αρχίζουν και εκφράζονται. Βλέπουμε σχέσεις των γυναικών την ώρα της δουλειάς, σχέσεις του ζευγαριού την ώρα της δουλειάς, του παππού με τα εγγόνια του, τη μητρότητα. Δηλαδή πράγματα που αρχίζουν να βάζουν ένα πλαίσιο μιας κοινωνικής ζωής στην οποία οι άνθρωποι θέλουν να συμμετέχουν χωρίς αυτή τη μεγάλη θλίψη του πολέμου. Εκείνο που θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό, και αυτό νομίζω έχει μια μεγάλη σημασία, ιδιαίτερη σημασία, δεν ξέρω πόσο μεγάλη για το μεγάλο κοινό, αλλά είναι μια ιδιαίτερη σημασία τουλάχιστον για όσους ενδιαφέρονται και μελετούν την Ελλάδα, ότι οι φωτογραφίες του κυρίου Μπέργκερ είναι αποκλειστικά φωτογραφίες της Νότιας Λευκάδας, όμως οι πραγματικότητες τις οποίες αναφέρονται με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις έχουν στοιχεία που χαρακτηρίζουν σε πολλά κοινά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον αγροτικό κόσμο γενικότερα, κυρίως των ημιορεινών ή των παιδινών περιοχών. Δηλαδή και αποτυπώνουν μια Ελλάδα όπου ακόμα υπήρχε με μικρή εμπορευματοποίηση και ήταν κυρίαρχη η οικιακή οικονομία της αυτοκατανάλωσης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό βέβαια. Μάλιστα. Με πολύ ενδιαφέρον, κύριε Παπαγαλάνη, τα παρακολουθούμε όλα αυτά και νομίζω ότι τα συναισθήματα τα οποία θα μοιραστήκατε και με την περιγραφή και βεβαίως έχοντας δίπλα σας αυτές τις φωτογραφίες δημιούργησαν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Να ρωτήσω κάτι. Μπορούμε μέσα από αυτήν την ιστορική αναδρομή στο παρελθόν να ταυτιστούμε και να βγάλουμε συμπεράσματα με το γεγονός ότι αντίστοιχα τώρα, βέβαια κατά από άλλες συνθήκες, η χώρα μας, να μιλήσω για τη χώρα, ζορίζεται και είναι στα μέσα μιας ανθρωπιστικής κρίσης, γιατί και στοιχεία ανθρωπιστικής κρίσης δεν ήταν και αυτά τα οποία φωτογράφησε ο κ. Ζουμπέργκερ. Να σας πω, βέβαια, δεν έχει σύγκριση εποχές. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί μιλάμε για εποχές που βγήκανε μέσα από έναν πόλεμο και εδώ μιλάμε για εποχές οι οποίες βγήκανε μέσα από συνθήκες τις οποίες δεν θέλω καν να χαρακτηρίσω. Εποχής εκμετάλλευσης τις οποίες νομίζω ότι είχαμε ή θέλαμε να νομίζουμε ότι είχαμε εντελώς ξεχάσει. Μάλιστα. Βέβαια μια παραλληλότητα η οποία είναι αρκετά χρήσιμη σε σχέση με τις φωτογραφίες αυτές και την εποχή μας και τις συνθήκες του τόπου μας και τις δυσκολίες που περνάμε όλοι είναι το έργο αυτής της Επιτροπής Χριστιανικής Υπηρεσίας Ειρήνης. Μάλιστα. Η οποία είχε οδηγήσει τον Φριτς Μπέργκερ, την Γιούντιθ Ασπασία Κένιχ, την Ελίζαμπετ σαν πρώτο πυρήνα στην Νότια Λευκάδα, την οποία είχαν επιλέξει σαν την πιο φτωχή περιοχή ανάμεσα στη Θράκη, την Ήπειρο και την Θεσσαλία. Μάλιστα. Την Ήπειρο και τα Ιόνια νησιά. Και αυτό με μια προτροπή του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών. Αυτό ήταν η Χριστιανική Υπηρεσία της Ειρήνης. Ήταν μια διεθνής οργάνωση η οποία ιδρύθηκε στη Γαλλία και εξαπλώθηκε μετά
Γερμανία, Ολλανδία και Ελβετία και προσπάθησε να, με διάφορες ενέργειες της και προγράμματα να απομακρύνει όσο γίνεται τον εφιάλτη ενός νέου πολέμου και να προστατέψει τόπους κυρίως οι οποίοι είχαν ιδιαίτερα αγγιχθεί από τον πόλεμο. Mm-hmm. Μάλιστα. Έτσι στην Ελλάδα ασχολήθηκαν πρώτα με τα Σέρβια και μετά στην Λευκάδα. Εκείνο που έχει σημασία είναι το πώς χρησιμοποιήσανε το εθελοντικό τους πρόγραμμα. Mm-hmm. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τη σημερινή εποχή που ζούμε. Γιατί ήταν μια εθελοντική εργασία, βέβαια θα πρέπει να σας πω αυτή τη στιγμή ότι η Χριστιανική Υπηρεσία Ειρήνης χρηματοδοτεί το από την ίδια τα έργα της. Ναι. Χρηματοδοτούνταν από δωρεές τις οποίες η ίδια κατήχε, mm-hmm. και επίσης από ένα πρόγραμμα ανάπτυξης του Ελβετικού κράτους. Μάλιστα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι οι παροχές των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι εργάστηκαν πραγματικά με αυταπάρνηση 10 χρόνια στην Νότια Λευκάδα, δεν ήτανε παροχές σε είδος. Ήτανε παροχές σε είδος, σε τεχνογνωσία, η οποία όμως πάντοτε ακολουθείτο από την εργασία των κατοίκων. Μάλιστα. Δηλαδή οτιδήποτε έγινε σαν αναστήλωση, σαν δρόμο, σαν βελτίωση σπιτιών, σαν αναδάσωση, σαν κατασκευή βελτιωτικών έργων στη γεωργία, mm-hmm. όλα γίνανε με μια τεχνογνωσία και υλικά τα οποία πρόσφερε η Χριστιανική Υπηρεσία, ναι. Ειρήνης, αλλά οι άνθρωποι εργαζόταν γι' αυτό. Εργαζόταν και πληρωνόταν γι' αυτό με μια διαδικασία αρκετά σοφή που δεν νομίζω τώρα ότι μπορώ να σας αναπτύξω. Ωραία. Των εργασιακών σχέσεων. Δεν ήταν μια διαδικασία η οποία έδινε στον άνθρωπο την αξιοπρέπειά του. Μάλιστα. Δεν τους ελεούσαν τους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς είναι και η μεγάλη, τόσο έντονη ανάμνησή τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Παπαγαλάνη, ότι ταυτόχρονα βοηθούσαν αλλά φρόντισαν να μην νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι μειονεκτικά και τους έβαζαν. Τους μάθαιναν. Μάλιστα. Πράγματα. Μάλιστα. Τους μάθαιναν να κάνουν καλά υφαντά τα οποία ήταν ευκίνητα και τα παίρναν μετά και τα πουλούσαν στην Ελβετία, να κάνουν τα παιδάκια μικρές χειροτεχνίες. Μάλιστα. Από χόρτα, mm-hmm. από το σιτάρι, από τα καλάμια του σταριού το καλοκαίρι, σε μικρά καπελάκια και άλλα πράγματα τα οποία πουλούσαν. Οι άνδρες φτιάνανε μικρά ξυλόγλυπτα, σφραγίδες ψωμιού ή χαρτοκόπτες ή γλίτσες ή διάφορα πράγματα. Τους μάθαιναν να κάνουν μαρμελάδες, τους μάθαιναν να φροντίζουν την υγιεινή, τους μάθαιναν τους ανθρώπους. Τους έκαναν ανεξάρτητους. Δεν ήταν αυτοί οι δάσκαλοι και οι άλλοι μαθητές. Θέλανε, ο στόχος τους ήταν όλοι να γίνουν δάσκαλοι. Και όλοι να γίνουν ανεξάρτητοι άνθρωποι. Γι' αυτό πραγματικά μπορώ να πω ότι αυτό το πρόγραμμα άλλαξε σε ένα μεγάλο μεγάλο βαθμό τη ζωή των ανθρώπων εκεί. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά τα οποία μας λέτε, κυρία Παπαγαλάνη, και νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και σε άλλους κύκλους συζητήσεων να τα αναπτύξουμε. Κλείνοντας, μπορούμε να πάρουμε μαθήματα στο σήμερα από τη συμπεριφορά και τους ηθικούς κώδικες της τότε εποχής? Το μεγάλο μάθημα που μπορεί να πάρει κανείς είναι ένα και κύριο, ότι είναι δυνατόν, όμως δεν ξέρω πώς το μαθαίνει αυτό κανείς αν δεν έχει ένα τέτοιο προβληματισμό, είναι ο σεβασμός του ατόμου, ο σεβασμός του ανθρώπου. Σωστό. Είναι ο σεβασμός της διαφορετικότητος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν παρουσιάστηκαν ποτέ σαν κάτι πολύ σημαντικό, που πολλοί ήταν από αυτούς. Είναι η ανοχή. Είναι το να μάθεις να ακούς τους άλλους. Μόνον έτσι μπορεί να βοηθήσεις. Μάλιστα. Δεν βοηθάς κατέντρα, ξέρετε. Καθώς. Βοηθάς όταν έρθεις στο ίδιο επίπεδο με τον άνθρωπο. Γιατί έτσι μόνο μπορείς να τον κάνεις να είναι αξιοπρεπής. Και μόνον έναν αξιοπρεπής άνθρωπος μπορεί να βοηθιέται. Εδώ
Νομίζω ότι οι εθελοντικές οργανώσεις και τα εθελοντικά προγράμματα κάτι μπορεί να ακούσουν και κάτι μπορεί να μάθουν καινούριο. Μάλιστα. Κυρία Παπαγαλάνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα.